Μάλιστα, είναι ο κύριος, θυμάστε, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, η εφημερίδα, η πιο αναστασιαδική εφημερίδα, η εφημερίδα Πολίτης, εκ της οποίας και προήχθη στην κυβέρνηση του κυρίου Αναστασιάδη ο κύριος Μακάριος Δουρσιώτης, εγκατέλειψε την εφημερίδα για να εργοδοτηθεί στο προεδρικό παρά το Αναστασιάδη. Τον έγραφε συχνά πυκνά τον Νίκο Αναστασιάδη ως Νίκαρο, ο Νίκαρος. Και βρήκαμε από νωρίς, μελετώντας τον Αριστοφάνη στην αρχαία ονοματολογία, βρήκαμε και το όνομα Νίκαρχος. Θα το βρείτε, δεν θα πούμε πώς περιγράφεται στην κωμωδία του Αριστοφάνη στους Αχαρνείς ο Νίκαρχος. Εμείς το κλάβαμε ότι είναι σύνθετο εκ του Νίκος και Άρχο. Ο κύριος Χάρης Φεραίος μας είπε χθες ότι κάναμε λάθος με το Νίκαρχος. Είναι Νενίκος καλύτερα, με τον Νέ και Νίκος, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φεραίος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μαύρα. Βέβαια το ευτράπελο είναι ένα, αλλά τα πράγματα δεν είναι ευτράπελα σήμερα. Η ερώτησή μου είναι γιατί να πάω με την ουρά στα σκέλια στη Μόσχα και να μην πάω περήφανος και αναγεννημένος. Περήφανος και αναγεννημένος ο λαός της Κύπρου, ένα τρόπο έχει να γίνει. Εκείνο το οποίο έκανε και η αρχαία Αθήνα με τον βασιλιά της τον Κόδρο. Θυμάστε, κύριε Μαύρο, ότι η Αθήνα ήταν σε πόλεμο με μια άλλη πόλη. Και ο χρησμός των Δελφών ήταν ότι θα νικήσει εκείνη η πόλη της οποίας θα σκοτωθεί ο βασιλιάς. Και ο βασιλιάς της Αθήνας ήταν ο Κόδρος, που αγαπούσε την πατρίδα του, ντύθηκε ζητιάνος, πήγε στο αντίπαλο στρατόπεδο, προκάλεσε τους στρατιώτες και τον σκότωσαν. Και νίκησε η Αθήνα. Μία έξοδο έχει ο κύριος Αναστασιάδης, αν αγαπά την πατρίδα του, να μιμηθεί τον Κόδρο. Παρόμοιο χρησμό. Και να παραιτηθεί. Όχι να τον παραιτήσουν, όχι να τον εξαναγκάσουν σε παραίτηση. Να παραιτηθεί ο ίδιος ως θυσία για την πατρίδα του. Θα μείνουν ξεροί οι Ευρωπαίοι μπροστά σε ένα τέτοιο μεγαλείο. Θα μείνουν ξεροί οι πάντες, θα καταλάβουν οι Ρώσοι ότι κάτι άλλαξε και θα πάει στην Μόσχα ο κύριος Ομίρου ως προεδρεύων της Δημοκρατίας. Μόνο έτσι υπάρχει αναγέννηση. Τα άλλα περί κυρίου Σαρή και τα λοιπά είναι αστεία πράγματα. Ο κύριος Σαρής είναι ένας νέος ίνος σε παλιό ασκή, όπως λέει και η γραφή. Αν θυμόμαστε καλά, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, παρόμοιο χρησμό που είχε η αρχαία Αθήνα και εκ του οποίου προέκυψε η αυτοθυσία του Κόδρου και η δημοκρατία της μετά, μάλιστα, υπήρχε και στους Λακεδαιμόνιους, ότι θυσιαζόμενος ο βασιλεύς θα σώσει την πόλη, και αυτόν τον χρησμό λένε υπήκουσε ο Λεωνίδας με τους 300 Λακεδαιμονίους και τους 800 Θεσποιείς στην ελληνική δύναμη Θερμοπυλών. Ακριβώς ο μύθος δειλεί το μεγαλείο του ελληνικού τρόπου. Διότι πρόσεξε και η Ρώμη, όπως την λέει ένας μαθητής του Πλάτωνα, ο Ηρακλήδης Ποντικός, είδον Ελληνίδα πόλην Ρώμη. Έτσι περιγράφει την Ρώμη. Ελληνίδα κατά το ότι είχε κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φεραίο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Είναι δική του κυρίου Φεραίου το όνομα Νενίκος. Νε αλφαϊόντα, νι γιόντα, κος όμικρο. Νενίκος ανέκαθεν είναι και ο τίτλος σήμερα στο Ηρίστο στην σελίδα 25 σήμερα. Μετατέθηκε στην σελίδα 25 της εφημερίδος σημερινή.